Να δούμε τι ακριβώς διεκδικούν οι αστυνομικοί όσον αφορά τις αναβαθμίσεις τους, την επιστροφή επιδομάτων και γενικών αυξήσεων. Ο κύριος Λοϊζίδης είναι μαζί μας από τη Συντεχνία Ισότητα. Καλή σας μέρα, κύριε Λοϊζίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κυπριανό. Λοιπόν, προτού πάμε σε αυτό το κομμάτι, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το σχόλιο σας ή η θέση σας για την ποινική δίωξη εναντίον δύο συναδέλφων σας ή ενός, εν πάση περιπτώσει, επισήμως, όσον αφορά τα επεισόδια τότε με τις εκδηλώσεις κατά των μέτρων της πανδημίας κτλ. Διώκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συναδελφοί σας, πολίτες, και μένει εκτός της εξίσωσης ο Έαντας. Είναι μετά από την έρευνα που έχουν κάνει οι ποινικοί ανακριτές της αρχής ερεύνησης, έχουν καταλήξει από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα συμπεράσματα. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε και τις επίσημες τοποθετήσεις, γιατί μέχρι στιγμή μόνο ο ένας συνάδελφος έχει διωχθεί ποινικά. Κάπου, κύριε Κυπριανού, πρέπει να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο αστυνομικός βγαίνει μπροστά, μπαίνει ασπίδα για να διατηρηθεί ευνοημία απέναντι σε χουλικανισμούς, απέναντι σε ταραξίες, και κάπου δεν έχουμε αντιληφθεί ή μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να αντιληφθούν τι σημαίνει ανάλογη βία. Και όταν λέω δεν έχουν αντιληφθεί, εννοώ προφανώς για αυτούς που διερευνούν. Παίρνουμε μια φωτογραφία κάποιου ο οποίος έχει, λέω, τραυματισμό από συμπλοκή με αστυνομικούς. Δεν έχουμε δει όμως, δεν έχουμε αντιληφθεί τι προηγήθηκε. Κρατούσε μαχαίρι, έριξε μολότοφ, απείλησε με πέτρα. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Αμφισβητείτε τα συγκεκριμένα ευρήματα ή συμπεράσματα των ερευνητών για το συγκεκριμένο περιστατικό που αφορά τους συναδέλφους σας? Έχετε δει βίντεο ή φωτογραφίες και θεωρείτε ότι δεν υπήρξε υπέρμετρη βία? Για να είμαστε συγκεκριμένοι στο γενικότερο, Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να θέλω να κάνω παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία ή οπουδήποτε, αλλά θα πω το εξής. Για τη συγκεκριμένη ημέρα ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα, όταν γίνεται προκήρυξη, είναι ξεκάθαρο ότι μετά δεν υπάρχει ποινική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για ό,τι συμβεί. Έγινε προκήρυξη για να διαλυθούν οι ταραξίες και οι οχλαγωγίες και να διαλυθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Από εκεί και πέρα, εάν θα δείξει τη διαδικασία του τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, εγώ είμαι κάθετος. Η ανάλογη βία πρέπει επιτέλους να διευκρινιστεί και πρέπει επιτέλους να μας πούν τους συναδέλφους που βγαίνουν στην πρώτη γραμμή απέναντι σε αυτούς τους ταραξίες και εγκληματίες τι σημαίνει ανάλογη βία. Κύριε Κυπριανού, ακόμα και εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή, εάν δούμε απέναντί μας έναν άτομο να κρατά μολότοφ, για εσάς η ανάλογη βία θα είναι διαφορετική, για μένα θα είναι διαφορετική, για μένα κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή. Και σας δεν ξέρω πώς θα το εκλάβετε αν κάποιος κρατά μολότοφ απέναντί μας. Από εκεί και πέρα, η αντίδραση είναι να κάθομαι σαν ποινικός ανακριτής πίσω από ένα γραφείο σε 10 λεπτά να βλέπω ένα βίντεο με την ησυχία μου, ενώ ο άλλος είναι κάτω, στα 3 δευτερόλεπτα, στα 2 δευτερόλεπτα, να υπάρχει ανθρώπινη ζωή να κινδυνεύει και να πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις και να αντιδράσει, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η ανάλογη βία και το τι σημαίνει, πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε και αυτοί που κάνουν τους ποινικούς ανακριτές ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να είναι το περιθώριο λάθος τεράστιο. Ναι. Γιατί η αντίδραση του αστυνομικού στην ανάλογη βία όταν κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, αντιλαμβάνεστε, είναι κλάσματα δευτερολέπτου. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Έχουμε κουραστεί, κύριε Κυπριά. Έχουμε κουραστεί με αυτές τις πειθαρχικές, με αυτές τις ποινικές. Οι συναδέλφοι στην πρώτη γραμμή κυνηγούν εμπόρους ναρκωτικών. Τους σταματάνε, δεν βγαίνουν από τα αυτοκίνητα. Τους τραβάμε από το παράθυρο και μετά πάνε να πούν ότι χρησιμοποιήσαμε υπέρμετρη βία. Αφού δεν έβγαιναν πίσω, δεν έβγαιναν από τα αυτοκίνητα, δεν σταματούσαν, κρατούν ναρκωτικά, κρατούν όπλα. Τι θέλετε να κάνουμε, κύριε Κυπριανό? Να τους παρακαλάμε, να τους δώσουμε. Κύριε Νίκο Λοϊζίδη, μιλάμε για δύο διαφορετικά περιστατικά. Μιλάμε για τον υπόκοσμο, μιλάμε για τους εμπόρους των ναρκωτικών τώρα και μιλάμε για μια διαδήλωση που πήγε απλός κόσμος, που πήγαν οι πολίτες. Νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο. Ο κατανόμων υπεύθυνος για να διατηρήσει την τάξη είναι οι συνάδελφοί σας. Επίσης, οι συνάδελφοί σας νομίζω ότι δεν πάνε εκεί ξαφνικά από το πουθενά. Δηλαδή, προηγείται μια εκπαίδευση. Ξέρουν λογικά πότε θα αντιδράσουν, πώς θα αντιδράσουν. Μπορούν να φιλτράρουν περισσότερο από μένα, που με αναφέρετε στο παράδειγμα σας, λόγω της κατάρτισής τους,
ξέρουν πότε και πώς να αντιδράσουν ή ποιος είναι ο πιο σοφός τρόπος για να αντιδράσουν. Σίγουρα καλύτερα από τον κάθε ένα από εμάς. Από την άλλη, θεωρείτε ότι δεν πρέπει θα πρέπει να μένουν εκτός της εξίσωσης της όποιας έρευνας όταν υπάρχει μία εικόνα ή ένα βίντεο που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να δείχνει γενικότερα, τώρα λέω, ένα συνάδελφός σας να χτυπά αλίπητα έναν πολίτη. Να πάμε ξανά στη συγκεκριμένη εκδήλωση, αφού θέσατε το θέμα. Γιατί εγώ είδα και φωτογραφίες και βίντεο με κουκουλοφόρους, με ρόπαλα, με πορτοκάλια τα οποία τύπηρα είχα μέσα και έριχνα στους αστυνομικούς. Να πάμε και στη συγκεκριμένη εκδήλωση και να τα πούμε αυτά. Μάλιστα, τα βλέπετε, τα δείχνουμε στα πλάνα. Τα δείχνετε στα πλάνα σας. Τα δείχνετε στα πλάνα σας. Όταν παίρνουμε το βίντεο και πατάμε την παύση στο σημείο που το συλλαμβάνουν και λέμε κοιτάξτε τι έκαναν του μωρού, να βάζουμε όλα τα πλάνα, να βάζουμε τι προηγήθηκε, να βάζουμε ότι κρατά ρόπαλο, πέτρα, πορτοκάλι ή λεμόνι το οποίο περιείχε λεπίδες, να τα βάζουμε όλα αυτά στο πλάνο, κύριε Κυπριανού. Να τα βάζουμε όλα αυτά. Όχι να παίρνουμε μόνο τη φωτογραφία της σύλληψης και να λέμε υπερμετρηβία. Αυτό κάνουμε εδώ και χρόνια. Αυτό κάνουμε εδώ και χρόνια. Να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπετε να παγώνουμε οποιαδήποτε φωτογραφία? Όχι, αλλά δείχνουμε τη στιγμή. Αυτός δεν είναι κουκουλοφορός. Αυτός δεν κρατά στη τσέντα του. Μας άφησε να κάνουμε έρευνα. Ξέρουμε τι προηγήθηκε με αυτό. Δεν ξέρω τι κρατάτε στη τσάντα του. Όλα αυτά. Δεν ξέρω τι κρατάω στη τσάντα του, αγαπητέ κύριε Μελισσίδη. Δεν ξέρουμε ότι είναι τα μωρά, τα αθώα, κουκούλα με ρόπαλο. Κύριε Μελισσίδη. Γιατί πήγαμε με ρόπαλο και κουκούλα? Καλά, όποιος περνά από δίπλα σας με ρόπαλο και κουκούλα θα πρέπει να τον κουπανιάτε. Συγγνώμη κύριε Κυπριανού, ρόπαλο και κουκούλα σε μια διαδήλωση και να βρίζει, ποιες είναι οι προθέσεις του, ή να τραβά το ρόπαλο και να απειλά? Οι προθέσεις να το συλλάβετε στα πλαίσια των κανονισμών που διέπουν τους όρους εντολής σας. Αλλά όχι να τον κουπανιάς γιατί κραεί ρόπαλο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αν προβάλλει αντίσταση, ναι, ίσως είναι διαφορετικός ο τρόπος αντίδρασης. Τη ανάλογη βία, αυτό που λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ανάλογη βία. Αυτό λέει ο νόμος. Και εμείς ακολουθούμε πιστά τον νόμο. Δεν μιλώ για τους οικογενειάρχες, δεν μιλώ για τους ανθρώπους που κάνουν εθνικές διαδηλώσεις, δεν μιλώ για αυτούς. Εγώ μιλώ για τους ταραξίες, τους εγκληματίες, τους κουκουλοφόρους με τα ρόπαλα, αυτούς κύριε Κυπριανού, που στους ποδοσφαιρικούς αγώνες σε λίγο καιρό και είναι αυτό που έχουμε τρομερή ανησυχία. Είναι αυτούς που θα βρούμε απέναντί μας, γιατί είναι καλά να λέμε η αστυνομία πολλές φορές. Και την κατηγοράμε, δεν έκανε τη δουλειά της, αλλά είναι καλό να βλέπουμε και όλους αυτούς, όταν λέμε την ερμηνεία της ανάλογης βίας, τι θέλετε να κάνουμε με αυτούς. Mm-hmm. Θα ήταν πολύ καλό να έχουμε τοποθετήσεις για την ερμηνεία ανάλογη βία. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα όντως αυτό, γενικότερα και ειδικότερα όταν έχετε να κάνετε με τον υπόκοσμο, με εμπόρους ναρκωτικών, όπως είπατε προηγουμένως, που οπλοφορούν, που σας ρίχνουν κτλ. Άρα, θα περιμένουμε να δούμε ποια εξέλιξη θα έχει αυτή η ιστορία και αν όντως υπάρχει υπέρμετρη βία, τότε κάποιος θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, έτσι. Κοιτάξτε, τα δικαστήρια και η δικαιοσύνη είναι εκεί. Ακριβώς. Αυτό όμως που θέλουμε να επανέλθουμε, κύριε Κυπριανού, απλά ένα δευτερόλεπτο, είναι ρωτό σε περίπτωση που δικαιωθεί ο συνάδελφος. Σαν δικαστήρια και διαδικασίες. Μάλιστα. Άρα αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε και να δούμε εάν αποδειχθεί τελικά στο δικαστήριο, όπως είπετε κι εσείς, εάν ήταν τελικά ψευδείς κάποιες μαρτυρίες ή κάποιες πληροφορίες προς τους ποινικούς ανακρίτες. Τώρα, θα σας δω εσάς πόσο φρόνιμοι θα είσαστε όταν θα πάτε έξω από το Υπουργείο της Δικαιοσύνης για να διαμαρτυρηθείτε για τα επιδόματα και τους μισούς σας. Ή θα είστε πρότυπο. Πώς το φαντάζεστε? Καταρχάς θα πάτε ή το σκέφτεστε? Όχι, έχουμε αποφασίσει σαν τεχνία και έχουμε εγκαλέσει και τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Θα είναι πρότυπο το πώς γίνεται μια διαμαρτυρία συμβολικά, να παραδώσουμε έναν υπόμνημα στην Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι και αυτοί, διεκδικούν αυτή την αναβάθμιση. Δεν θα την ονομάζα ΟΜΑ αναβάθμιση κλιμάκων, θα έλεγα διεκδικούμε αυτό που εδώ και χρόνια μας έχουν αποκόψει. Μας έχουν κόψει 30% από τους μισθούς μας. Είμαστε πιο κάτω από τους μισθούς της Ευρώπης σε βιωτικό επίπεδο ως σώματα ασφαλείας, αλλά και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μας έχουν βάλει να αφιπηρετούμε στα 62. Τα επιδόματα βάρδιας και κυραγής είναι ακόμη στο 85%. Δεν έρχεται κόσμος στην αστυνομία γιατί ο πρώτος μισθός
είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον κατώτατο μισθό που προσπαθούν να συμφωνήσουν τώρα. Και οι συνθήκες εργασίας, όπως πολύ σωστά έχετε πει και προηγουμένως, είναι εναντίον του υποκόσμου, εναντίον τραξιών, η εγκληματικότητα έχει ανεβεί. Όλα αυτά, η μετάφραση αν ονομάζεται αναβάθμιση κλιμάκων, εμείς διεκδικούμε αυτά που ένας αστυνομικός σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να του παρέχεται σαν βασικός μισθός. Από εκεί και πέρα, είχαν γίνει κάποιες διεργασίες. Είχαμε στείλει επιστολές στην Υπουργό Δικαιοσύνης από τις 11 Αυγούστου. Είχαμε στείλει επιστολές στις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για να καθίσουμε να δούμε τι γίνεται. Είχαμε στείλει στο Προεδρικό. Είχαμε πάρει τηλέφωνα την περασμένη εβδομάδα. Δεν μας ανταποκρίνονταν. Αυτό δείχνει μία αναπροθυμία, θα έλεγα, στο να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Όμως, κύριε Κυπριανού, για να είμαστε ξεκάθαροι, 23 του Σεπτέμβρη είναι ορισμένη η συμβολική. Στις 11 το πρωί. Στις 11. Έχουν μέρες να παρουσιάσουν νομοσχέδιο, όπως είπαν. Έχουν μέρες να φέρουν στη Βουλή τον κανονισμό για αναβάθμιση κλιμάκων. Έχουν μέρες να ανακοινώσουν όλα αυτά που θέλουν να ανακοινώσουν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς περιμένουμε να δούμε. Οι συναδέλφοι πλέον έχουν συνδικαλισμό. Δεν υπάρχει Οι συναδέλφοι σας έχουν συνδικαλισμό, αλλά ο ΣΑΚ, ο Σύνδεσμος Αστυνομικών Κύπρου, διαχωρίζει τη θέση του μαζί σας. Δηλαδή δεν είστε ενωμένοι. Γιατί? Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης να ακολουθήσει το δρόμο που θέλει. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος και το άρθρο 55, ο κάθε συνάδελφος δικαιούται να ανοίγει σε οποιαδήποτε συντεχνία θέλει. Δεν έχουμε συνδικαλιστική χούντα, ούτε δικτατορία. Είναι δικαίωμα τους να λένε ότι δεν θα ακολουθήσουν, δεν τους υποχρεώνει κανένας. Όμως θέλω να υπενθυμίσω. Το 2013, όταν μας έκοψαν τις αποκοπές, μας είπαν να μην διαμαρτύρουμε. Και τελικά μα έκοψαν και από τους αστυνομικούς λεφτά, 30%. Όταν μετά από λίγα χρόνια μας είπαν για το ΓΕΣΥ, δεν θα ήταν πάνω σε όλες τις απολαύες των αστυνομικών, είναι πάνω σε όλες τις απολαύες των αστυνομικών. Οι συναδέλφοι μου πληρώνουν 100 ευρώ το μήνα. Όταν μας είπαν δεν θα αφιπηρετούμε στα 62, οι συναδέλφοι μου αφιπηρετούν στα 62. Κύριε Κυπριανού, είναι κάποια πράγματα, έχουμε ευθύνες απέναντι στους συναδέλφους. Δούλευαν οι αστυνομικοί για δεκάδες χρόνια, περισσότερες ώρες από οποιοδήποτε άλλους κάθε εβδομάδα στον κρατικό τομέα. Ξαφνικά μια μέρα τους χαρίσαμε και τις ώρες και μας είπαν από σήμερα να αρμονίζεστε. Οι συνάδελφοί σας από την άλλη συντεχνία των αστυνομικών έχουν εκδώσει ανακοίνωση και λένε ότι αυτό το θέμα συζητείται εδώ και 4 χρόνια και έχουν εκπονηθεί, λέει, μάλιστα επιστημονικές και αναλογιστικές μελέτες που καταδεικνύουν βεβαίως το δίκαιο έτοιμά σας και ότι το θέμα είναι εγγεγραμμένο στους μηχανισμούς της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας και τα τελευταία 2 χρόνια οι διαβουλεύσεις και οι προσπάθειες για ικανοποίηση έχουν εντατικοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη. Και εκτιμούν μάλιστα ότι θα υπάρξουν και εξελίξεις, αλλά δεν δικαιολογείται αυτή η αντίδραση. Γι' αυτό και δεν θα έρθουν μαζί σας. Πώς το σχολιάζετε? 4 χρόνια για να κάνουμε αναβάθμιση κλιμάκων των συναδέλφων με μελέτες, δεν ξέρω αν μιλούσαν για το κρανικό. Το κρανικό θα αντιληφθεί σε πιο λίγα χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο, αφού έχουν κάνει τις μελέτες και φτάσει σε συμφωνία, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Και το τρίτο κεφάλαιο που θέλω να πω, κύριε Κυπριανού, είναι το εξής. Είναι δικαίωμα της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης να εκπροσωπεί με τον τρόπο που θέλει να εκπροσωπεί τους ΣΑΕΦΟΥΣ. Εμείς θεωρούμε ότι φτάσαμε σε τέλμα. Εμείς θεωρούμε ότι 30 Σεπτεμβρίου φεύγουν οι προϋπολογισμοί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Και δεν έχουμε καμία πληροφόρηση ότι η αναβάθμιση κλιμάκων για το 2023 των αστυνομικών είναι πάνω. Είναι δικαίωμα του Σύνδεσμου Αστυνομίας να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Εμείς δεν υποχρεώνουμε κανένα. Κύριε Λοϊζίδη, θεωρείτε ότι από τις 23 που θα πάτε ως τις 30 σε μια εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις και θα μπουν οι δικές σας οι αυξήσεις, το δικό σας το κεφάλαιο δηλαδή, πάνω στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Όχι, έχει 4 χρόνια επαναυτιωρή διαβουλεύση. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει τώρα σε μια εβδομάδα, πώς θα μπει? Εμείς στείλαμε τις Υπουργού Δικαιοσύνης από τις 11 του Αυγούστου να το δει. Εμείς στις 23 κάνουμε συμβολική διαμαρτυρία. Δεν πήρατε απάντηση? Όχι βέβαια, όλα αυτά που λένε, εμείς περιμένουμε να τα δούμε. Πού είναι, ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Όλα αυτά έχουμε συναδέλφους, έχουμε ευθύνες, κύριε Κυπριανού. Δεν είμαστε συνδικαλιστές του καναπέ ή συνδικαλιστές που δουλεύουμε με αλλότρια κίνητρα. Έχουμε ευθύνες απέναντι σε συναδέλφους. Δεν θα τους αφήσουμε να πάθουν ό,τι έπαθαν το 2013, ό,τι έπαθαν μετά με το συνταξιοδοτικό, που τώρα πάμε στη Βουλή, το έχουν συμφωνήσει από το 2021 και μία αναλογιστική μελέτη δεν έχουν πληρώσει για να φέρουν. Δεν θα πάθουμε τα ίδια πράγματα.
Δεν θα χαρίσουμε ώρες της δημοκρατίας που δουλεύαμε 60 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνδικαλισμό. Υπερασπιζόμαστε ψυχές και οικογένειες. Για όνομα του Θεού. Δεν πρόκειται εμείς να αφήσουμε να επιτρέψουμε και πάλι τους 5.000 να μείνουν εκεί με το βασικό μισθό οι νεοπροσληφθέντες στα 900 ευρώ. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Πρέπει να κάνουμε πράξη κάτι. Εάν μετά τις 23, και έχετε απόλυτο δίκιο, εάν μετά τις 23 και μετά τη συμβολική μας αμαρτυρία και πάλι δεν βλέπουμε πρόθεση, υπάρχει το σχέδιο Β' κύριε Κυπριανού για το συνδικαλισμό, το δικό μας, που κάνει και μελέτη, είναι έτοιμος, να μας επιτρέψετε την επόμενη μέρα θα ανακοινώσουμε και πάλι το επόμενο βήμα. Από εκεί και πέρα, εμείς 4 χρόνια. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν είμαι, είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Θα δείξει τι θα γίνει μετά τις 23. Αυτό που θέλω να πω και πριν είναι ότι έχουμε ευθύνες. Δεν είμαστε επικεφαλής κάποιου συνδικαλισμού και πίσω μας έχουμε οικογένειες, συναδελφό. Πρέπει να υπερασπιστούμε. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι είστε άνθρωπος ο οποίος λέτε την άποψή σας. Όποιος σας γνωρίζει και προσωπικά και δημόσια μέσα από τις εμφανίσεις σας, νομίζω ότι αυτό έχετε αποδείξει. Ποια είναι η άποψη του Νίκου του Λοϊζίδη στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα και δεν μπείτε στην παράγραφο που αφορά το κομμάτι της αύξησης των δικών σας επιδομάτων και αναβαθμίσεων γενικότερα στον προϋπολογισμό. Ποιες επιλογές, θα βάλετε, θα θέσετε ενώπιον των συναδέλφων σας? Αυτό θα δείξει, εάν δεν μας δεν φέρουν κάτι στη Βουλή, θα δείξει την πρόθεση και την επιθυμία της πολιτείας απέναντι στα σώματα και στα μέλη των σώματων ασφαλείας όσον αφορά τις κλίμακές τους. Αυτό που ακολουθά το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να μας πει εάν μας θεωρεί υπαλλήλους των 990 ευρώ ως πρώτο μισθό. Και τότε, αναλόγως και εμείς σας συναδέλφοι, σας σώματα ασφαλείας, πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου, όπως λέει ο νόμος, και πάντα μέσα στα πλαίσια του συνδικαλισμού, θα λάβουμε αυτές τις αποφάσεις. Η παράδοση των εκλογικών σας βιβλιαρίων είναι ένα μέτρο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν ένα μέτρο? Όχι, κύριε Κυπριανού, εδώ υπάρχει, κύριε Κυπριανού, εδώ υπάρχει 40% αποχή κάθε εκλογές. Ξέρετε όμως κάτι, να πούμε τους αριθμούς ήταν καλά, αφού το λέτε. Είναι 5.000 οι αστυνομικοί να υπολογίσουν όλοι πόσες οικογένειες επηρεάζουν οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν καλό να το πούμε και καλό στοιχείο. Να το θυμώνται όλοι. 5.000 οι αστυνομικοί, πόσες οικογένειες. 5.000 αστυνομικοί. Εντάξει, δεν είστε όλοι ενωμένοι. Κάποιοι είναι στο ΣΑΚ. Ας πούμε, δεν ξέρω πώς είναι εγγεγραμμένοι κοντά σας. Όλοι όμως θα πάρουμε τις απολαβές. Όλοι παλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Ναι, σωστό. Άρα, 5.000 αστυνομικοί σημαίνει 10.000 εκλογικά βιβλιάρια. Ο καθένας με αυτό που έχετε πει ας κάνει την ερμηνεία και ας βγάλει τα συμπεράσματα. Ναι, είναι ένα μέτρο όμως που το σκέφτεστε. Θα δούμε κύριε Κυπριανού μετά τις 23 και αυτό το οποίο θα ακουστεί προς τα έξω θα είναι η επίσημη μας ανακοίνωση μέσα από τα συλλογικά όργανα της συντεχνίας μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.